Ο θεσμό τη εθελοντική αιμοδοσία και λήψη δειγμάτων μυελού των οστών έχει εδρεωθεί στου εκπαιδευτικού και στου μαθητέ του ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Μόνο σήμερα από τι 9 το πρωί ω τι 2 το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν 60 φιάλε αίμα. Όλο και πιο πολλοί θέλουν να συμμετέχουν στο θεσμό αυτό. Γι' αυτό και εμεί τον καθιερώνουμε. Είναι ένα δώρο ζωή για του ανθρώπου που αρρωσταίνουν με κακοήθεια αιματολογικά νοσήματα όπω η λευχαιμία κάνουμε ενημέρωση ε, και καταγραφή σαν υποψήφιους δόντες, τους νέους μας, οι οποίοι είναι το καλύτερο υλικό για υποψήφιοι δότε αιμοποιητικών κιτάρων, έτσι ώστε να σώζουμε ζωέ. Οι αιμοληψίε και οι λήψει δειγμάτων μυελού των οστών πραγματοποιήθηκαν από έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χανίων, αλλά και με τη βοήθεια μαθητών σχετικών ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ. Ένα οργασμός εργασιών νοσηλευτικών ναι, και προσφορά. Και είναι ωραίο γιατί τα παιδιά συμμετέχουν βιωματικά στη διαδικασία. Η πανδημία και η καραντίνα μείωσαν σημαντικά το αίμα που συλλέγεται στα νοσοκομεία από εθελοντέ ανάγκε κάθε χρόνο αγγίζουν τι 600.000 μονάδε αίματο. Σήμερα στην Ελλάδα οι εθελοντές αιμοδότε υπολογίζονται σε 250.000. Ωστόσο, η χώρα εισάγει αίμα από την Ελβετία. Όσο πιο νωρί ευαισθητοποιούνται και μαθαίνουν στον εθελοντισμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή τους και για τη ζωή όλων μας, για την κοινωνία μας.